Καμιά φορά σκέφτομαι πώς ήμουν παλιά, πώς ήμουν πριν 10 χρόνια, πώς ήμουν σε μια κατάσταση πριν 10 χρόνια και βλέπω ότι σε εκείνη την κατάσταση που ήμουν πριν 10 χρόνια, το 2021, το 2022 δεν θα είμαι. Πάντα μισώ τα άτομα που έχουν την κοπέλα τους ως κτήμα τους. Στο σχολείο πάντα, πριν έχω κοπέλα, στο σχολείο άμα μίλαγα σε κάποια και αυτή είχε ένα αγόρι και του έκανε παράπονο ότι της μίλησε, αυτός μου έκανε τσαμπουκά γιατί της μίλησες και θα μπορούσα να είχα πει για κάτι άσχετο, χωρίς φλερτ, τίποτα και απλά ήταν πρόβλημα. Ή άμα ακόμα και με φλερτ στη Χαλκίδα σε μια κοπέλα μπορεί να την πείραζα, μπορεί και όχι και πάλι να ήταν πρόβλημα. Και τώρα εσύ θα πεις, τι είσαι, Άγιος? Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έγινα το άτομο που δεν ήθελα να γίνω. Δεν γίνεται να είσαι με μια κοπέλα και να της πεις να μη σου αρέσει κάποιος άλλος. Όχι, χωρίς να της πεις, να της δείξεις. Όταν είστε μαζί 5-6 μήνες, 7 μήνες και αυτή απλά δεν σε γουστάρει πια, δεν γίνεται να της πεις μη με γουστάρεις, να με γουστάρεις μόνο εμένα και μη γουστάρεις κανέναν άλλον. Είχα μεταμορφωθεί σε ένα τύπο που άσχετα άμα έδινε δικαιώματα ή όχι, ήμουν πιο πολύ ο νταβατζής οματοφύλακας παρά κάποιος που απλά είσαι για να περνάς καλά. Και βλέπω τον εαυτό μου σαν παρατηρητής. Κάποιοι λένε να γυρίζα πίσω το χρόνο. Εγώ λέω να γυρίζα πίσω το χρόνο σαν παρατηρητής. Να ήμουν μια μορφή, ένα πνεύμα στον Καρλίτο του 2011, ενώ είχε μια σχέση με μια κοπέλα, και απλά να ήμουν παρατηρητής κάθε μέρα μέχρι το 12. Να ήμουν παρατηρητής. Δηλαδή να ήμουν παρατηρητής στο ότι δεν ήμουν ευτυχισμένος, στο ότι πρέπει να προσέχω που μπλέκω, τι ανθρώπους βάζω στη ζωή μου. Και το χειρότερο είναι αυτό, ότι έγινα το άτομο που δεν ήθελα να γίνω. Τι πέρανε τηλέφωνο άτομα και τους έπαιρνα με ένα τηλέφωνο και τους έλεγα μην της μιλάς, θα σου γαμίσω το σπίτι και τέτοια. Όλο μαλακίες. Και έγινα ο τραμπούκος που δεν ήθελα να γίνω. Και θυμάμαι μου λέει ο πατέρας μου, μπορεί μια γυναίκα να έχει πάει με 100 άντρες, αλλά με σένα όταν είστε μαζί να είναι πιστή. Και άρχισα να το καταλάβω αυτό. Πάντως όλα αυτά που έχουν τύχει στη ζωή μου μπορεί να ήταν κακά, αλλά για καλό πιστεύω γίνανε. Οποιαδήποτε μαλακιά που μπορεί να σκεφτώ να πω σε βίντεο όπως αυτό, για καλό έγινε. Γιατί άμα δεν είχα βιώσει τα βιώματα το 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, τώρα απλά θα ήμουν ένας μονόδουλος που θα άνοιγα επιχειρήσεις εγκόμενες. Και απλά ό,τι λεφτά είχα στα χέρια μου θα πηγαίνανε στην κόμενα. Κατάφερα να κόψω το τσιγάρο, πίνω energy drink και μπύρες. Αλλά εντάξει, έτσι casual. Ξέρεις, casual σημαίνει όχι τακτικά, σημαίνει έτσι ελαφριά, όπως το λένε. Οποιαδήποτε σχέση κάνεις με έναν άνθρωπο, όταν έχεις ανασφάλειες, μην τις βγάζεις εκεί. Να λύσεις με τον εαυτό σου τι προβλήματα έχεις. Και άμα δεν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι εντάξει με κάποιον άλλον. Και όταν βλέπεις ότι μια κατάσταση είναι για το πούτσο, μην κάνεις το τραμπούκο να ελέγξεις τη σχέση σου. Γιατί όπως υπάρχουν σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ όροι χρήσης που συμφωνείς και πατάς αποδοχή,
Έτσι είναι και σε μια σχέση. Κανονικά όταν παντρεύεστε, δεν είχα παντρευτεί, απλά το λέω για παντρεία, πρέπει να πες τον άλλον, άμα σε απατήσω θα γίνει αυτό, άμα με απατήσεις θα γίνει αυτό. Και είμαι σε μια φάση της ζωής μου που απλά θέλω να γαμάω, θέλω 5 γκόμενες, μία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τα Σαββατοκύριακα να παίρνω ρεπό, να τις λέω Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, δεν με νοιάζει καν τα ονόματά τους, η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, έτσι θα πάει. Και θα είμαι σαν το Tiger π.χ. Ξέρεις το rapper του Tiger που έχει στο story ολογκόμενες. Χωρίς να έχω OnlyFans όμως και να ανεβάζω γυμνές φωτογραφίες όπως κάνει αυτός. Έτσι, έτσι, ξέρεις. Παλιά πριν έχω σχέση έλεγα τι ωραίο ρομαντικό να έχει σχέση και τέτοια. Και μετά που είχα σχέση δεν ήταν αυτό που είχα φανταστεί στο μυαλό μου. Δεν ήταν ολαρόδινα.